Στο Δημοτικό Κολυμπητήριο Νέας Σμύρνης θα παρακολουθήσουμε την γιορτή των τμήματων κολύμβησης του Μήλωνα που σηματοδοτεί τη λήξη της χρονιάς για τις ακαδημίες. Κοντά μας είναι ο κύριος Βρανάς Γκρέκας, Γενικός Γραμματέας του Μήλωνα και έφορος του κολυμπητικού τμήματος. Κύριε Βρανά, καλημέρα σας. Καλημέρα. Βλέπουμε εδώ πάρα πολλοί κόσμος έχει έρθει στο Δημοτικό Κολυμπητήριο Νέας Σμύρνης. Πάρα πολλά παιδιά, τα παιδιά των Ακαδημιών του Μήλωνα είναι έτοιμα για την γιορτή. Μιλήστε μας λίγο για την γιορτούλα σήμερα που γίνεται εδώ. Είναι μια εκδήλωση η οποία γίνεται χρόνια τώρα, πάρα πολλά χρόνια. Είναι μια εκδήλωση η οποία είναι αφιερωμένη στα μικρά παιδιά, όπως είπατε, στις ακαδημίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα περισσότερα από αυτά παίρνουν σήμερα το βάπτισμα του αθλητισμού, θα λέγα εγώ, γιατί θα διαγωνιστούν μπροστά σε κοινό, θα έχουν το συνέστημα του κέρδισα, ήρθα πιο πίσω. Οι γονείς, και αυτό το τονίζουμε κάθε φορά και πριν αρχίσει η εκδήλωση, θα πρέπει να τα ενισχύσουν, να τα επιβραβεύσουν, γιατί πρέπει να καταλάβουν ότι αθλητισμός σημαίνει προσπάθεια στην αρχή. Και βέβαια κάποια θα βραβευτούν, κάποια όχι. Δεν έχει σημασία όμως. Αυτή είναι η χαρά του αθλητισμού και αυτό προσπαθούμε να περάσουμε στα παιδιά. Η σημερινή γιορτή σηματοδοτεί και τη λήξη της χρονιάς για τις σχολές εκμάθησης του Μήλωνα για τα μικρότερα τμήματα. Πώς ήταν γενικότερα η φετινή χρονιά? Ήταν καλά, πήγε καλά. Ο κόσμος που είναι εδώ δείχνει ότι παρακολούθησαν τα παιδιά τα μαθήματα και επομένως εμείς είμαστε ευχαριστημένοι. Οι προπονητές μας αξίζουν τις ευχαριστίες μας και τα συγχαρητήριά μας. Όμως η χρονιά για μας συνεχίζεται γιατί οι αγωνιστικές υποχρεώσεις τόσο στο κολύμπι αλλά και στο πόλο, δεν έχει σημασία, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται μέσα στο άλλο μήνα και εκεί θα κάνουμε και τη γενική αποτίμηση το πώς πήγαμε πλέον αθλητικά, ενώ σήμερα έχουμε να κάνουμε την γιορτούλα αυτή η οποία έχει να κάνει ακριβώς όπως σας το περιέγραψα και στην αρχή, την χαρά που θα δώσουμε στα παιδιά να αγωνιστούν χωρίς τις υποχρεώσεις που έχουν τα άλλα που σε 15-20 μέρες θα έχουν τον πραγματικό πρωταθλητισμό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Παρακολουθήσαμε μια πολύ όμορφη γιορτή με παιδιά όλων των ηλικιών από τις Ακαδημίες του Μήλωνα να διαγωνίζονται στην πισίνα και κυρίως να χαίρονται την κολύμβηση. Από το κλειστό κολυμπητήριο της Νέας Σμύρνης για το nstv.gr, Ανδρέας Λεκάκης.